Θετικά εισπράττουν οι αγρότες στην εξέλιξη που αφορά την μονιμοποίηση της απαλλαγής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του αγροτικού πετρελαίου, όπως αυτή προέκυψε από το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή για το ψηφιακό τέλος συναλλαγής. Είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και όλο το επιτελείο. Θεωρώ πως ήταν ένα από τα δύο θετικά που μπορούσαμε να εισπράξουμε από την κυβέρνηση. Η θεσμοθέτηση του αγροτικού πετρελαίου, όπως όλους τους αγρότες στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, έρχεται πλέον από το 2025, έτσι όπως δείχνει η κυβέρνηση να προχωρά σε ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Μένει να δούμε τον τρόπο που θα δοθεί, ποιες κατηγορίες θα πρέπει ούτως ή άλλως να μείνουν εκτός. Οι αγρότες, προσκομίζοντας τα τιμολόγια αγοράς του πετρελαίου μέσω διαδικασίας που θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση, θα λαμβάνουν την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχουν πληρώσει μέσα σε κάθε έτος. Σημειώνεται ότι το ποσό επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο. Υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, ένα ποσοστό 30% που εισπράττει την επιστροφή φόρου αγροτικού πετρελαίου και δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να το κάνει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καταναλώσει το παραμικρό. Θέλω να πιστεύω πως θα δουν τον αγρότη, τον παραγωγό στα μάτια και θα είναι δίκαιος ο τρόπος της επιστροφής όσον αφορά τους παραγωγούς. Ένα θετικό και δίκαιο αποτέλεσμα ζητούν οι αγρότες αναφορικά με τον τρόπο που θα δοθεί η επιστροφή του φόρου κατανάλωσης. Υπάρχουν ενδεικτικά περιπτώσεις που το αγροτικό πετρέλαιο καταναλώνεται για την άρδρευση αγροτεμαχίων, όπως παλαιότερα δεν έχει μπει μέσα στον πίνακα αυτό και δεν έχουμε υπολογίσει τα λίτρα. Θεωρώ πως τα νέα δεδομένα και σύμφωνα με τη διαβούλευση που έχουν υποσχεθεί πως θα έχουν με ανθρώπους στο πρωτογενή τομέα, θα φέρουν ένα θετικό αποτέλεσμα και δίκαιο αποτέλεσμα. Δεν είναι κάτι ο ειδικός φόρος που θα πρέπει να συζητάμε και να το φέρουμε ως πολύπλοκο για τη λύση του. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό, είναι κάτι δίκαιο και είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 20-30 χρόνια πίσω.